Καλησπέρα. Ο άντρας μου θυμώνει, λέει μια φίλη. Κυρία Θέκλα μου, καλησπέρα. Σας παρακολουθώ αρκετά χρόνια και σας θαυμάζω πάρα πολύ. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Είμαι 31 χρονών, παντρεμένη εδώ και λίγα χρόνια. Σύνολο είμαστε μαζί 7 χρόνια και έχουμε και ένα παιδάκι 3 ετών. Το πρόβλημά μου είναι ότι ο άντρας μου δεν με σέβεται. Και ότι για απλά πράγματα φουντώνει όπως λέει και ουρλιάζει. Για τους φίλους και τους γνωστούς είναι το καλύτερο παιδί. Δεν χαλάει κανένα χατήρι. Θα σας πω κάποια παραδείγματα. Ήμασταν βόλτα κάποια στιγμή με κάτι φίλους και τα καρότσια με τα μωρά και έπιασε τη συζήτηση με κάποιο γνωστό στο δρόμο, κανένα μισάωρο περίπου. Εγώ με τη φίλη προχωρήσαμε με τα καρότσια και όταν ήρθε εκεί που είχαμε φτάσει, αφού είχε πάει και αργά το βράδυ και έπρεπε να πάμε σπίτι να κοιμηθεί το παιδί, του λέω «Τι έκανες τόση ώρα?» Λες και τι του είπα, δεν μιλάει. Το ρώτησες. Τι έκανες τόση ώρα, αυτό δεν της απάντησε τίποτα. Μπαίνουμε στο αμάξι, αρχίζει να οδηγάει πολύ νευρικά μέχρι το σπίτι και άρχισε να μου φωνάζει μέσα στο αμάξι. Νόμιζα πως θα τρακάρουμε. Οδηγούσε πολύ νευρικά και ήταν και το μωρό μέσα στο αμάξι, το είχε πάρει ο ύπνος. Γενικώς είναι ένας άνθρωπος που όταν του λέω τι δεν μου αρέσει πάντα με ωραίο τρόπο και συζήτηση, αρχίζει να φωνάζει, κάνει χαμό και μου λέει ότι εγώ φταίω που το φουντώνω. Είμαι πάρα πολύ ήρεμη σαν άνθρωπος, αφού οι φίλες μου μου λένε απορούμε πως ανέχεσαι τόσα. Περνούμε εδώ και 3 μήνες μια φάση που λέμε να χωρίσουμε. Το θέμα είναι ότι απορώ με τον εαυτό μου, ενώ με προσβάλλει συνέχεια, μου φωνάζει, με απειλεί κιόλας ότι θα δεις τι θα πάθεις αν χωρίσουμε, γιατί δεν νευριάζω να πω φτάνει ως εδώ. Και κάθομαι και αν έχουμε καταστάσεις που δεν μου αρέσουν, ούτε μου αξίζουν. Πιστεύω. Να πω ότι έχω τη δουλειά μου, οπότε είμαι ανεξάρτητη οικονομικά. Από την αρχή της σχέσης μας ήταν άλλος άνθρωπος, που όταν μαλώναμε μετά μου έλεγε «Εντάξει, ηρέμησες», ότι δηλαδή εγώ έχω το πρόβλημα. Και πάντα με γεμίζει ενοχές. Αν θέλετε, κάντε vlog τη δική μου ιστορία, ίσως πάρω λίγη δύναμη. Ευχαριστώ πολύ, εκτιμώ πολύ τη γνώμη σας, ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλοι, έχουμε 2 θέματα εδώ στη δικιά σου ιστορία. Το πρώτο το θέμα είναι οι εκρήξεις θυμού του ανδρός σου, οι οποίες είναι πάνω σε σένα. Ξεσπάει το θυμό του, δηλαδή, πάνω σου. Δεν μπορώ να ξέρω τι είναι αυτό που προκαλεί το θυμό του συζύγου σου. Ίσως έχει κάποιο ψυχολογικό θέμα. Μερικές φορές ο έντονος θυμός και ο ανεξέλεγκτος θυμός, τα ξεσπάσματα θυμού, μπορεί να είναι και ένα από τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Δεν μπορώ όμως να κάνω τον άνθρωπο διάγνωση εδώ πέρα και να πω ότι θυμώνει επειδή έχει κατάθλιψη. Ή μπορεί να είναι ένα από τα συμπτώματα της διαταραχής μετατραυματικού στρες. Πάλι όμως δεν μπορώ να τον κάνω διάγνωση. Επίσης, να πω ξανά, το έχω πει πολλές φορές, ότι μία ψυχοδιάγνωση, μία διάγνωση ότι έχει την τάδε διαταραχή προσωπικότητας ή την τάδε ψυχική διαταραχή, αυτό η διάγνωση δεν είναι άλλοθη για να συμπεριφερόμαστε άσχημα στους ανθρώπους που ζούμε μαζί ή στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Γιατί αυτοί οι τύποι, οι οποίοι έχουν ξεσπάσματα θυμού και οργής, ενώ ταυτόχρονα είναι και people pleaser, τους αρέσει να ευχαριστούν τους άλλους και δεν χαλάνε σε κανένα χατήρι και είναι τα καλύτερα παιδιά προς τα έξω και προς την κοινωνία, αυτοί οι τύποι θα ξεσπάσουν το θυμό τους πάνω στον εαυτό τους ή πάνω στο πιο κοντινό τους πρόσωπο. Αν είναι έφηβα παιδιά, θα ξεσπάσουν το θυμό τους πάνω στη μάνα τους. Αν είναι σε μια ερωτική σχέση ένας ενήλικας, θα ξεσπάσει το θυμό του πάνω στη σύντροφο του ή πάνω στο σύντροφο του και ούτω καθεξής. Ο άντρας σου έχει θέμα. Για τον εαυτό του και για τη δική του ψυχική υγεία πρέπει να πάει σε ψυχίατρο και σε ψυχολόγο να τύχει διάγνωσης και να τύχει και θεραπείας. Ψυχοθεραπείας, ίσως και σε συνδυασμό με αντικαταθλιπτική θεραπεία, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές. Συνεργαζόμαστε οι ψυχολόγοι και με ψυχίατρους και έχουμε δει πολλές φορές άνδρες που έχουν ξεσπάσματα θυμού, όταν τους εξετάσει ειδικός ψυχίατρος να βγάλει τη διάγνωση ότι είναι ένα από τα συμπτώματα που μπαίνει σε μια διαταραχή συναισθήματος, μια οποιαδήποτε, και η θεραπεία συνήθως να είναι αντικαταθλιπτική θεραπεία. Δεν σου λέω ότι ο άνδρας σου πρέπει να πάρει αντικαταθλιπτικά, δεν είμαι ψυχίατρος, δεν κάνω διάγνωση. Λέω απλώς κάποιες πιθανότητες. Τώρα, τι συμβαίνει μαζί σου? Γιατί εσύ είσαι τόσο θυματοποιημένη, ώστε να μην αντιδράς και να μην θυμώνεις από αυτά που συμβαίνουν
στη σχέση σου. Γιατί ο άντρας σου σαφώς σε κακοποιεί ψυχικά με το θυμό του. Ξερνάει το θυμό του πάνω σου. Σαν να είσαι κάλαθος αχρήστων ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά του. Εσύ όμως την αποδέχεσαι τη συμπεριφορά του. Για ποιο λόγο άραγε την αποδέχεσαι? Φαίνεται ότι έχεις μέσα σου ενεργοποιημένο το συμβιβαστικό μηχανισμό της άρνησης. Όσες φίλες και φίλοι είστε στη συμμετοχή, αύριο το πρωί, όπως κάθε Δευτέρα βγαίνει ένα βίντεο που σας διαβάζω από το βιβλίο της Ρόμπιν Νόρουντ, «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», στο αυριανό βίντεο που είναι το πρώτο μισό του 7ου κεφαλαίου, μιλάμε ακριβώς, διαβάζουμε και αναλύουμε, ακριβώς το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας που αναπτύσσουν οι άνθρωποι που κακοποιούνται. Το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας της άρνησης. Να αρνείσαι την πραγματικότητα. Δηλαδή, επειδή δυσκολεύεσαι να βιώσεις τα πολύ έντονα αρνητικά συναισθήματα της απογοήτευσης, της απόγνωσης, του συναισθήματος ότι σε έχει προδώσει, σε έχει εγκαταλείψει ο σύντροφός σου, προκειμένου να αντιδράσεις σε αυτό που συμβαίνει, υποσυνείδητα, το υποσυνείδητο σου επιλέγει να τα αγνοήσεις, να τα αρνηθείς ότι υπάρχουν, να μην πιστέψεις ότι συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Να παρακολουθείς τη ζωή σου σαν ένας απαθής θεατής, σαν ένας άνθρωπος που είσαι απ' έξω, σαν πως και δεν είσαι αυτός που δέχεσαι το θυμό και σαν πως και εσύ δεν έχεις ανθρώπινη αξία ώστε να αντιδράσεις στα εμέσματα που ρίχνει πάνω σου, τα ψυχοεμέσματα που ρίχνει πάνω σου ο άνδρας σου. Ψυχοεμέσματα είναι το να βγάζουμε το θυμό μας πάνω στους άλλους. Μπορεί ο άντρας σου να έχει πάρα πολύ καλούς λόγους για το θυμό του. Θυμάστε, χθες το βράδυ δεν ήταν, μου κάναμε ένα βίντεο για τη σχέση ασανσέρ, που ήταν εκείνο το αγόρι που είχε πάει στο στρατό και είπε, υποστηρίξε και μπορεί να λέγεται την αλήθεια, ότι είχε μια τραυματική εμπειρία στο στρατό που του άφησε διαταραχή μετατραυματικού στρες και έτσι έβγαζε θυμό και νεύρα πάνω στη φιλενάδα του. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται όμως? Η φιλενάδα, η σύζυγος, το θύμα, το πρόσωπο που δέχεται αυτή την άδικη επίθεση, όταν είναι θυματοποιημένο και όταν είναι συνεξαρτώμενο από το θήτη, δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της επίθεσης. Δεν αντιλαμβάνεται πόσο σοβαρό πράγμα είναι να βγάζει ο άλλος τα νεύρα του πάνω σου. Πόσο τοξικό μπορεί να είναι αυτό για τη ψυχική και τη σωματική σου υγεία. Το να θυμώνει ο άλλος μαζί σου και να βγάζει έναν έντονο θυμό, ο οποίος να μην είναι αναλογικός ως προς την αφορμή. Άντε και του είπες τι έκανες μισή ώρα και θα πάει το μωρό να κοιμηθεί. Θα μπορούσε να σου πει, βρήκα ένα φίλο μου και τα είπαμε. Δεν πειράζει, θα κοιμηθεί σε αυτοκίνητο το μωρό. Να απαντήσει μια απάντηση ανθρώπινη, μια απάντηση πολιτισμένη. Ή να σου πει, με ενοχλεί που μου λες τι έχω κάνει και έχω αρχίσει, αφού βλέπεις ότι μιλούσα. Και αφού εσύ μιλούσες με τη φίλη σου. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή σεβαστική προς τον εαυτό του, προς εσένα και προς το παιδί. Να μην απαντήσει τίποτα, σαν πως και μιλά στον τοίχο, και να μπείτε μετά μέσα στο αυτοκίνητο και να βγάλει όλο εκείνο το θυμό και να βάλει και τη ζωή σας σε κίνδυνο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το περιστατικό αυτό που περιγράφεις. Εξαιρετικά σοβαρό το περιστατικό αυτό που περιγράφεις. Και έχουν γίνει πολλά δυστυχήματα που έχασαν αθώοι άνθρωποι τη ζωή τους κάτω από τέτοιες συνθήκες. Γιατί δεν θυμώνεις, γιατί φοβάσαι να θυμώσεις. Φοβάσαι να βιώσεις τα αρνητικά συναισθήματα. Σκέψου τι φοβάσαι. Φοβάσαι την ευθύνη του να πρέπει να είτε να τερματίσεις μια σχέση τέτοια με έναν άνθρωπο που δεν δέχεται να πάρει βοήθεια, είτε να βάλεις ένα ισχυρό βέτο και να πεις, αν δεν πας να κάνεις θεραπεία, να θεραπεύσεις το θέμα με το θυμό σου, χωρίζουμε. Δεν είναι πάντοτε η λύση το να χωρίσεις κατευθείαν. Μπορείς να δείξεις αυτό το βίντεο αν θέλεις στον άντρα σου. Δείξε το. Θα με μισήσει, το ξέρω. Αλλά, αν το βλέπεις αυτό το βίντεο, φίλε, θέλω να σου πω το εξής, έχεις θέμα. Ο θυμός που βγάζεις δεν είναι ανάλογος με τις αφορμές του θυμού. Έχεις μέσα σου θέμα. Πήγαινε σε ένα ψυχολόγο να ψαχτείς, να ψυχοψαχτείς, να κάνεις θεραπεία, να δεις τι είναι ακριβώς αυτό που σου δίνει τόσο μεγάλη ένταση μέσα σου. Να πας και σε ένα ψυχίατρο να σου κάνει διάγνωση αν έχεις διαταραχή μετατραυματικού στρες, αν έχεις κατάθλιψη, αν έχεις αχώδη διαταραχή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχεις.
να κάνεις θεραπεία γι' αυτό, να αναλάβεις την ευθύνη του εαυτού σου και να λειτουργείς σεβαστικά προς τη γυναίκα σου και προς το παιδί σου. Είσαι επικίνδυνος με αυτό το θύμα. Είσαι επικίνδυνος, μπορεί να προκαλέσεις χωρίς να το προγραμματίσεις, χωρίς να το θέλεις επίτηδες, να προκαλέσεις ακόμη και το θάνατο των αγαπημένων σου ανθρώπων. Είναι επικίνδυνος αυτός ο θυμός, ο ανεξέλεγκτος. Ο θυμός που βγάζεις πάνω στη γυναίκα σου και αναπόφευκτα και πάνω στο παιδί σου. Έχεις πρόβλημα, πήγαινε να κοιταχτείς. Αν ήμουν η γυναίκα σου θα σου έλεγα αγάπη μου, όχι. Φεύγεις από το σπίτι, κάνουμε ένα δοκιμαστικό χωρισμό του στυλ ότι μένει ο καθένας μόνος του χωρίς να μπλέξουμε με άλλους ανθρώπους. Πάρε ένα χρονικό διάστημα, 5 εβδομάδες, 4 εβδομάδες, 6 εβδομάδες, να πας σε ψυχολόγο, να πας σε ψυχίατρο, να ξεκινήσεις θεραπεία, να αντιληφθείς τα προβλήματά σου και μετά άμα τα βρεις, έλα πίσω. Διαφορετικά μην έρθεις. Πρέπει να βάζουμε βέτο. Αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές. Μια τέτοια συμπεριφορά όπως αυτή που περιγράφει φίλη δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από καμία γυναίκα, από καμία σύζυγο, από καμία μητέρα. Από κανέναν. Και από άνδρα δεν πρέπει να είναι αποδεκτή αυτή η συμπεριφορά. Γιατί μπορεί ένας άνδρας να έχει σχέση με άλλον άνδρα και να βγάζει αυτό το θυμό πάνω στον άλλον άνδρα. Μια γυναίκα να βγάζει ένα τέτοιο θυμό πάνω στον άνδρα της. Αυτός ο θυμός, ο αδικαιολόγητος, disproportionate λέγεται στα αγγλικά, ο δυσανάλογος θυμός, που είναι θυμός ο οποίος έρχεται μέσα από τα έγκατα της ψυχής του ανθρώπου που είναι προβληματισμένος και προβληματικός και ο οποίος ξεχύνεται σαν ένα ψυχοέμεσμα πάνω στον άνθρωπο που τον αποδέκτη του θυμού, είναι επικίνδυνος για τη ψυχική και τη σωματική ακεραιότητα όλων όσοι λαμβάνουν μέρος σε αυτή την ιστορία. Δεν είναι κάτι να το αφήσουμε να περάσει στον ντούκου, δεν είναι κάτι να δείξουμε ανοχή, δεν είναι κάτι να δείξουμε υπομονή, δεν είναι κάτι να δείξουμε αγάπη. Και η αγάπη που έχεις να δείξεις όταν έχεις έναν τέτοιο σύντροφο είναι να του βάλεις βέτο. Δεν τη δέχομαι αυτή τη συμπεριφορά. Δεν δέχομαι τη συμπεριφορά αυτή. Κάνε τι θα κάνεις με αυτή τη συμπεριφορά, δεν μένεις εδώ. Ή πας και φτιάχνεσαι και επιστρέφεις πίσω φτιαγμένος και συνεχίζεις να κάνεις τη θεραπεία σου για ένα ικανό χρονικό διάστημα μέχρι να ξεπεράσεις την αιτία του θυμού σου, να εξηγιάνεις τα μέσα σου ώστε να μην έχεις κάτι άσχημο να βγάζεις πάνω μας ή δεν θα ζεις μαζί μας. Σοβαρά. Βέτο. Βάζουμε βέτο. Και εσύ φίλη που γράφεις την επιστολή λες ότι είσαι οικονομικά ανεξάρτητη και έχεις την οικονομική ελευθερία να χωρίσεις. Υπάρχουν και άλλες γυναίκες που μπορεί να ακούνε αυτό το βίντεο, οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να ακούνε αυτό το βίντεο, επειδή δεν έχουν την οικονομική ανεξαρτησία να χωρίσουν ή νομίζουν πως δεν μπορούν να αποκτήσουν την οικονομική ανεξαρτησία να χωρίσουν. Ακόμη και αν δεν έχεις δουλειά και αν δεν έχεις την οικονομική ελευθερία να χωρίσεις, αγωνίζεσαι για να αποκτήσεις την οικονομική ελευθερία να χωρίσεις. Και θα σας θυμίσω αρκετές επιστολές που έχουμε διαβάσει από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν σε πολύ δύσκολους κακοποιητικούς γάμους, οι οποίοι πολέμησαν και αγωνίστηκαν προκειμένου να διασώσουν εαυτούς και αλλήλους, και όταν λέμε αλλήλους μιλάμε για τα παιδιά τους και για τους συντρόφους τους, γιατί και τον κακοποιητικό σύντροφο τον διασώζεις όταν τον χωρίσεις, γιατί δεν του δίνεις πλέον την ευκαιρία να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί χωρίς τιμωρία. Του δίνεις μια τιμωρία για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Αν πάρει το μάθημα και αν σοκαριστεί και αν συνέλθει, καλώς. Αν δεν πάρει το μάθημα και αν δεν σοκαριστεί και αν δεν συνέλθει, τουλάχιστον θα μάθει στην πράξη ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι ανεχτές από όλους τους ανθρώπους. Και ίσως προβληματιστεί. Η πρωταρχική ευθύνη που φέρουμε όντας γονείς και ούσες μητέρες όσες γυναίκες βρίσκονται σε αυτή τη θέση και όντες πατεράδες όσοι πατέρες βρίσκονται σε αυτή τη θέση είναι να διαφυλάξουμε την ψυχική και σωματική ακεραιότητα των παιδιών μας. Τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες. Δεν είναι φυσική βία, είναι ψυχική βία, η οποία όμως μπορεί εύκολα να γίνει και φυσική βία όταν για παράδειγμα ένας οδηγεί το αυτοκίνητο μέσα με τόση ένταση και μπορεί να προκαλέσει κάποιο αυτοκινητικό δυστύχημα στο οποίο να χάσει τη ζωή του μέλος της οικογένειας του ή ακόμη και ο ίδιος. Αν ο θυμός του συντρόφου μας είναι δυσανάλογος με τις αιτίες του θυμού, αν ο θυμός του συντρόφου μας κατευθύνεται προς εμάς και βγαίνει
αυθόρμητα, παρορμητικά και βία, ψυχικά βία, τότε πρέπει να πάρουμε δράση. Σας υπενθυμίζω, το έχω βάλει και στην κοινότητα χθες, ότι το επόμενο σεμινάριο για τα συναισθήματα, το webinar που κάνουμε, είναι για το συναίσθημα του θυμού. Τώρα να δω και ποιες μέρες είναι αυτό, γιατί έχω ξεχάσει. Πότε το έχουμε προγραμματίσει μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου. Το επόμενο σεμινάριο για το θυμό, το βλέπω εδώ στην κοινότητα, λέει σεμινάριο για το θυμό, κινητοποιός δύναμη ή αδυναμία. Θα βάλω και στην περιγραφή του βίντεο το link για το σεμινάριο. Οι ημερομηνίες που γίνεται το σεμινάριο, να λοιπόν ανοίξει το link. Είναι μέσα στο Μάρτιο. Οι ημερομηνίες που γίνεται το σεμινάριο είναι 6 Μαρτίου 2021 στις 3 το απόγευμα ώρα Ελλάδος και 20 Μαρτίου 2021 στις 3 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Θα σας βάλω την περιγραφή στο link και θα σας βάλω το link για το σεμινάριο στην περιγραφή του βίντεο. Έχετε καταστασιακό ή ιδιοσυγκρασιακό θυμό. Ο θυμός ως συναίσθημα έχει αρνητική έκβαση στις ανασφαλείς σχέσεις γονέα-παιδιού. Είναι ένα από τα συναισθήματα που μοιάζει σαν παγόβουνο. Δύσκολο να το διαπεράσεις και χωρίς να ξέρεις τι κρύβεται από κάτω. Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα γίνει αναφορά στο τι είναι θυμός, πώς εκδηλώνεται, στη γένεση του θυμού εξελιχτικά, στις θεωρίες γύρω από το θυμό, το θυμό στις σχέσεις. Ακόμη αναφορά θα γίνει και στη ψυχοπαθολογία του θυμού. Ψυχοπαθολογία του θυμού είναι αυτό που αναλύσαμε στο σημερινό βίντεο, στην προτινόμενη θεραπεία και στη ρύθμιση των συναισθημάτων μέσα από παραδείγματα. Μάλιστα, φίλοι, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσεις και θα σε βοηθήσει να αντιδράσεις το να πας σε ψυχολόγο και εσύ ίδια, να κάνεις ψυχοθεραπεία, ούτως ώστε να συνειδητοποιήσεις που βρίσκεσαι, να ενδυναμωθείς και να μπορείς να δράσεις ανάλογα. Και σου είπα ότι η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να βάλεις τον άνδρα σου βέτο. Βέτο στον ανέτιο, αδικαιολόγητο, δυσανάλογο θυμό, στο οποίο ξερνάει τα ψυχοεμέσματα του πάνω σου. Να αναλάβει την ευθύνη των δικών του εσωτερικών δαιμόνων και να σταματήσει να σε κακοποιεί ψυχικά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά.